Χαρακτηριστικό γνώρισμα της γιορτής Γιαγλά των Μπεκτασίδων Μουσουλμάνων της Θράκης είναι το έθιμο της πάλης που διατηρείται μέχρι σήμερα και από το 1998 η παρουσία χορευτικών συγκροτημάτων όταν η διοργάνωση της γιορτής περνά από τα χέρια και τις αρμοδιότητες του ΑΓΑ στον μειονοτικό εκπολιτιστικό σύλλογο Χίλια με έδρα την Κομωτινή. Στους τηλεθέατες αυτής της εκπομπής είναι γνωστό ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 90 παρακολουθούμε και καταγράφουμε συνεχώς τη γιορτή Γιαγλά. Μιας γιορτής καθαρά ανδροκρατούμενης, όπου η εθιμική τελετουργία κυριαρχούσε σε όλη τη διάρκεια της γιορτής και η συμμετοχή των Μπεκτασίδων σημαντική και πολυδιάστατη. Δεύτερη μεγάλη γιορτή των Μπεκτασίδων Μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης είναι η γιορτή Γιαγλά. Η γιορτή Γιαγλά ή πανηγύρι του Οροπεδίου πραγματοποιείται 90 μέρες μετά τη γιορτή Χιντερελές στην ορεινή περιοχή Χίλια, έτσι τη λένε οι ντόπιοι. Μια και το υψόμετρο ξεπερνάει τον αριθμό Χίλια, για την ακρίβεια 1218 μέτρα. Είναι όμως και γνωστή με την ονομασία Σετσέκ Ράχη. Η περιοχή αυτή βρίσκεται 20 χιλιόμετρα βόρεια από τη Ρούσα, 41 χιλιόμετρα από το Μικρό Δέριο και 63 χιλιόμετρα από τη Μάντρα Σουφλίου. Ήταν παλιά γιορτή καθαρά των ανδρών και απογορευόταν οποιαδήποτε παρουσία της γυναίκας. Σήμερα όμως οι γυναίκες, όχι βέβαια των Μικροπολιτών που πάντα υπήρχαν των Μπεκτασίδων Μουσουλμάνων, παρευρίσκονται στον χώρο του πανηγυριού για να βοηθήσουν τους άντρες τους στην ετοιμασία του φαγητού, αλλά και για να παρακολουθήσουν από πέρυσι τουλάχιστον τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο εκπολιτιστικός, μειονοτικός βέβαια, μορφωτικός σύλλογος Χίλια. Έτσι λοιπόν, φέτος είχαμε και την παρουσία χορευτικών συγκροτημάτων, τόσο της περιοχής αυτής, δηλαδή του ίδιου του συλλόγου, το οποίο αποτελούν κορίτσα από τα χωριά Μεγάλο Δέριο, Ρούσα, Γονικό και ακόμη και Μικράκιο, όσο και χορευτικά συγκροτήματα από τη γειτονική χώρα. Έτσι λοιπόν πήραν ένα άλλο ύφος φέτος οι γιορτές αυτές. Παλιότερα οι γιορταστικές εκδηλώσεις μέχρι το 1992 άρχισαν την Κυριακή το πρωί και τελείωναν την Τετάρτη το βράδυ. Από το 1993 έως το 1995 οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Παρασκευή το πρωί και τελειώνουν την Κυριακή το βράδυ, μη απομακρυνόμενη πάντα από την ημερομηνία της 2 ή 3 Αυγούστου. Όλοι οι κάτοικοι, κυρίως του Γονικού, θέλουν να τοποθετούν τις εκδηλώσεις της γιορτής Γιαγλά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, αλλά βέβαια τούτο δεν είναι και τόσο απόλυτο. Αφορμή και αιτία για την αλλαγή όχι τόσο των ημερομηνιών, όσο όμως των ημερών, είναι η αδυναμία προσέλευσης των πανηγυριστών στις εργάσιμες καθημερινές ημέρες. Ενώ, όπως είναι γνωστό, το Σαββατοκύριακο προσφέρεται για τη συνεχή παρουσία και συμμετοχή τους. Μόνο το 1996 αναγυρίζουν στις παλιές ημερομηνίες, δηλαδή από Κυριακή μέχρι Τετάρτη, και από το 1997 επανέρχονται στις προηγούμενες, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της γιορτής του Οροπεδίου παλαιότερα πάντοτε, μιλάμε, ήταν ότι οργανώταν με τη φροντίδα ενός ατόμου, το οποίο επιλεγόταν από τους μπεκτασίδες της περιοχής. Το δικαίωμα αυτό μάλιστα της επιλογής το είχαν μόνο οι κάτοικοι των χωριών του Μεγάλου Δερίου, της Ρούσας, του Γονικού, του Άνω και Κάτω Μικρακίου, του Μεσημερίου, των Ουρανίων, της Χλώης, του Χαμηλού και της Άνω και Κάτω Καμπής. Η παράδοση, μάλιστα, η δική τους παράδοση, αναφέρει ότι το δικαίωμα αυτό το απόκτησαν οι κάτοικοι της περιοχής αυτής που βρίσκεται δυτικά από το Διαβολόρεμα, παραπόταμο του Ερυθροποτάμου. Από τότε που ο Χαλίφης Αλή βρισκόμενο στα μέρη αυτά, πέταξε μια χούφτα χώμα και αυτό διασκορπίστηκε μόνο στα υψώματα της παραπάνω περιοχής. Το άτομο αυτό ονομάζεται Γιαγλά Αγκασί. Σήμερα, βέβαια, πάνε με τον ίδιο τρόπο, αλλά και με την παρέμβαση και με την ουσιαστική συμμετοχή του πολιτιστικού συλλόγου ορίζεται ο Αγάς. Οι ντόπιοι τον αποκαλούν απλά Αγά. Παλιότερα, δύο πρώτες μέρες, οι γιορτές και οι εκδηλώσεις γινόντουσαν στο χωριό του Αγά, όπως και σήμερα βέβαια, και την τελευταία μέρα, κυρίως Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο ύψωμα Χίλια. Εδώ, από το μεσημέρι του Σαββάτου, στείνεται χορός στο σπίτι του Αγά πριν φύγουν για το χωριό και ανεβαίνοντας στο ύψωμα αρχίζουν
σπουδαίο ρόλο να παίζουν οι ντόπιοι παραδοσιακοί οργανωπαίκτες ζουρνατζίδες. Κυρίως έχοντας συμμετοχή τόσο βέβαια στα γλέντια των Μπεκτασίδων αλλά και των Χριστιανών επισκεπτών, όσο και στο έθιμο της πάλης. Φέτος οι γιορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή στο χωριό του Αγάτου Πανηγυριού Μεγάλο Δέριο. Χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί το έθιμο της πάλης το απόγευμα της ίδιας μέρας όπως συνηθιζότανε και ολοκληρώθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή στο ύψωμα 1000. Παλαιότερα οι εκδηλώσεις γίνονταν με την ευθύνη και την οικονομική ενίσχυση του Αγάτου Πανηγυριού, ενώ τα τελευταία χρόνια και μετά την ίδρυση του Μουιονοτικού Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου 1000, τις εκδηλώσεις πραγματοποιεί αυτός και που οπωσδήποτε το εθιμικό μέρος έχει αλλοιωθεί. Αφού οι εκδηλώσεις αυτές έχουν πια πάρει το χαρακτήρα του φολκλόρ, με την παρουσία χορευτικών συγκροτημάτων, κυρίως γυναικών, από τη γειτονική χώρα, την Τουρκία. Σήμερα βέβαια και φυσικό είναι, λόγω της πολιτικής εξέλιξης, να παρατηρείται παρουσία γυναικών και πολύ περισσότερο αφού στον Μπεκτασισμό η γυναίκα κατήχε ξεχωριστή θέση από αυτή των Σουνιτών. Από πέρυσι, ο Σύλλογος καθιέρωσε την είσοδο στο ύψωμα 1000 και την παρακολούθηση των αγώνων της πάλης με εισιτήριο, για να καλύψει πιθανώς τα έξοδα των εκδηλώσεων όπως αμοιβές οργανωπαικτών, αμοιβές παλαιστών και άλλα. Κάτι που δεν γινόταν βέβαια παλιότερα, αφού αυτά τα αναλάμβανε ο Αγάς και ο κόσμος, κυρίως Μπεκτασίδες που μετήχαν στο πανηγύρι. Φέτος, στα πλαίσια πάντα αυτών των παρεμβάσεων, παρατηρήθηκε και διάσπαση των παλαιστών. Δηλαδή... Η γιορτή Κάσα είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές των Μπεκτασίδων Μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου. Ημερομηνιακά μάλιστα αντιστοιχίζεται με τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα πάντα με το παλιό ημερολόγιο. Κάσα για τους Μπεκτασίδες σημαίνει Νοέμβρης, ο οποίος, ως γνωστόν, είναι και ο πρώτος μήνας του χειμώνα. Μιας εποχής ιδιαίτερα δύσκολης για το μουσουλμανικό και όχι μόνο στοιχείο των ορεινών περιοχών των ομών Ροδόπης και Εύρου. Η γιορτή πραγματοποιείται στην τοποθεσία Μουρσάλα. Βρίσκεται 2 χιλιόμετρα περίπου βορειοανατολικά από το Κάτω Μικράκιο, 3 χιλιόμετρα νότιο από το Γονικό, αριστερά από τον επαρχιακό δρόμο Ρούσας Γονικού. Εδώ συγκεντρώνονται όλοι σχεδόν οι Μπεκτασίδες από τα χωριά και οικισμούς Μεγάλο Δέριο, Ρούσα, Γονικό, Άνω Μικράκιο, Κάτω Μικράκιο, Μεσημέρι, Γκέρικο, Κισός, Άνω και Κάτω Καμπί και Χαμηλό. Είναι η τελευταία τους μεγάλη θρησκευτική και πανηγυρική συνάντηση για τη χρονιά που φεύγει. Ίσως και η τελευταία τους προσωπική επικοινωνία, μιας και ο βαρύς χειμώνας που έρχεται θα τους απομονώσει για αρκετό χρόνο, μέχρι την Άνοιξη, την επόμενη τους μεγάλη γιορτή, τη γιορτή Χιντερελές. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Νοεμβρίου, στην τοποθεσία Μουρσάλα συγκεντρώνται οι υπεύθυνοι για να ετοιμάσουν το κουρμπάνι.
Ήδη από το απόγευμα τις προηγούμενες μέρες σφάχτηκε μεγάλος αριθμός αρνιών και κατσικιών. Παλιότερα, λένε, έσφαζαν και μοσχάρια. Την άλλη μέρα το πρωί μεταφέρονται στη Μουρσάλα, όπου δέρνονται, καθαρίζονται και κομματιάζονται σε μικρότερα μέρη για να τοποθετηθούν μέσα σε 14 μεγάλα καζάνια, τα οποία ως γνωστόν φυλάσσονται στον τεκέ της Ρούσας λίγο πιο κάτω. Εδώ βράζουν για πολλές ώρες κάτω από τη συνεχή παρακολούθηση και επιμέλεια των υπευθύνων. Ο χώρος προετοιμασίας του κουρμπανιού βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα μακριά από τα παλιά νεκροταφεία, οι τάφοι των οποίων σώζονται ακόμα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένας κτιστός τάφος, μήκους περίπου 3 μέτρων και ύψους 1. Λένε ότι είναι ο τάφος του Κασίμπαμπα, τον οποίον και προσκυνούν οι πιστοί μπεκτασίδες, άντρες και γυναίκες, ανάβοντας μάλιστα κεριά σε ειδική εσοχή. Από το πρωί, στο χώρο που βρίσκεται λίγα μέτρα βόρεια από τα νεκροταφεία, στείνουν την πραμάτια τους πλανόδιοι μικροπολιτές, στην πλειοψηφία τους γύφτοι μουσουλμάνοι, αλλά και αρκετοί χριστιανοί. Μια μικρή λαϊκή αγορά, ένα μικρό παζάρι που εξυπηρετεί τις αγοριστικές ανάγκες των μπεκτασίδων επισκεπτών της γιορτής, αλλά και των χριστιανών ακόμα. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, καταφθάνει ο μεγαλύτερος αριθμός των μπεκτασίδων μουσουλμάνων με κάθε είδους μεταφορικό μέσο. Με γαϊτουράκια, μηχανάκια, τρακτέρ, φορτηγά, ημιφορτηγά και τελευταία με κούρσες. Για ένα περίπου 2 ώρες όλες οι ηλικίες ασχολούνται και με κάτι διαφορετικό. Οι νέοι και οι νέες κάνουν βόλτες στην αρχή του παζαριού και λίγο ξέμακρα από τον κόσμο. Οι γυναίκες με τα μικρά παιδιά χαζεύουν στο παζάρι και ψωνίζουν τα απαραίτητα. Οι άντρες, παρέες-παρέες, λένε τα δικά τους. Ενώ οι μικροπολιτές διαλαλούν την πραμάτια τους προσπαθώντας με τις φωνές τους να ξεπεράσουν την ένταση της μουσικής των μαγνητοφώνων που σκερπίζουν στον αέρα μελωδίες της Ανατολής. Γύρω στις 3 το απόγευμα το κουρμπάνι έχει ετοιμαστεί. Οι υπεύθυνοι, περνώντας από τα χερούλια των καζανιών μεγάλα ξύλα, μεταφέρουν το φαγητό στο χώρο διανομής, που βρίσκεται ανάμεσα στη λαϊκή αγορά και στις εστίες προετοιμασίας. Εδώ, σιγά σιγά συγκεντρώνεται όλος ο κόσμος. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, μικροπολιτές, αλλά και χριστιανοί επισκέπτες. Με υπομονή και τάξη στη σειρά, προτείνουν την κούπα ή το τσίγκινο πιάτο τους για να πάρουν το φαγητό, που τελευταία βέβαια αντικαταστάθηκε και με το τάπερ. Από αυτό θα φάει όλη η οικογένεια, όλη η παρέα. Αφού στο χώρο αυτό κάθονται διασκορπισμένοι εδώ και εκεί χωριστά οι οικογένειες στα σώια, χωριστά τα παλικάρια και χωριστά οι ηλικιωμένοι. Μετά το γεύμα, το οποίο κρατάει περίπου μισή ώρα, απόλυτη ησυχία επικρατεί σε όλη την περιοχή. Είναι τότε η στιγμή της δικής τους προσευχής, αλλά και η λήξη της γιορτής Κάσαμ.